Εμείς ως ΚΚΕ προσεγγίζουμε τη σημερινή συζήτηση με κριτήριο ποιο είναι το συμφέρον των λαών συνολικά. Ποιο είναι το συμφέρον του Ουκρανικού λαού, ποιο είναι το συμφέρον του Ρώσικου λαού και ποιο είναι το συμφέρον στο πλαίσιο αυτό και των Ελλήνων που ζουν στην Ουκρανία, είτε μιλάνε Ουκρανικά, είτε μιλάνε Ρώσικα, είτε βρίσκονται στο κομμάτι της Ουκρανίας και μετακινήθηκαν σε άλλες ουκρανικές πόλεις, είτε βρίσκονται στο κομμάτι το ελεγχόμενο από την Ρωσία. Νομίζουμε ότι η συζήτηση σήμερα πήρε άλλο χαρακτήρα. Από ορισμένες τοποθετήσεις, όχι όλες, από ορισμένες τοποθετήσεις, με χαρακτηριστικά προπαγάνδας και με ορισμένες ανιστόρητες αναφορές, που έφεραν και σε δύσκολη θέση ακόμη και το Προεδρείο. Όπως για παράδειγμα, το τι έγινε με τα διαβατήρα το 1992 και ποιοι έπρεπε να πάρουν διαβατήρα και ποιοι δεν έπρεπε να πάρουν, όπως επίσης και το τι έγινε με τους μουσουλμάνους της Θράκης. Η δικιά μας προσέγγιση όσον αφορά την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία είναι διαφορετική και δεν συμφωνούμε με μια μονοπλευρή παρουσίαση που γίνεται των παραγόντων που έχουν οδηγήσει στις σημερινές συνθήκες. Τα προβλήματα του Ουκρανικού λαού, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων που ζούσαν στην Ουκρανία και ο πόλεμος, συμφωνούμε ότι δεν ξεκίνησε με την ρωσική εισβολή το 2022. Συμφωνούμε ότι ξεκίνησε το 2014. Πώς ξεκίνησε όμως το 2014? Ξεκίνησε με την επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με το περίφημο Ευρωμεϊντάν, το οποίο ουσιαστικά ανέτρεψε νόμιμα εκλεγμένες κυβερνήσεις, οδήγησε στην παρανομία κόμματα, μεταξύ των οποίων και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ουκρανίας, στήριξε παραστρατιωτικές και ναζιστικές οργανώσεις, όπως είναι τα τάγματα του Αζόφ, του δεξιού τομέα και πάει λέγοντας, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να βλέπουμε να εμφανίζονται φαντάσματα του παρελθόντος, να κατεδαφίζονται τα μνημεία του μεγάλου αντιφασιστικού αγώνα που έδωσε και ο Ουκρανικός λαός, και στη θέση τους να βλέπουμε τα μνημεία του Μπαντέρα και όλων των συνεργατών των Ναζί. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα, την οποία φυσικά υπηρετεί η αντιδραστική κυβέρνηση Ζελένσκι. Δεύτερον, τι έγινε μετά το 2014? Ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος, ξεκίνησε η δράση όλων αυτών των παραστρατιωτικών οργανώσεων στην περιοχή της Ανατολικής Ουκρανίας, με δολοφονίες και εκτελέσεις, πάνω από 8.000 ρωσόφωνοι χάσανε τη ζωή τους εκείνη την περίοδο, μεταξύ των οποίων και αν... Δεν ξέρω, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Μπούμπουρας θα λογοκρίνει βουλευτές? Κύριε Γιωγκαμιλής... Θα λογοκρίνει βουλευτές? Κύριε Μπούμπουρα, ηρεμήστε καταρχήν, εγώ διευθύνω τη συζήτηση. Μισό λεπτό, κύριε Γιωγκά. Κύριε Φόρτωμα, για να είμαστε ξεκάθαροι. Κύριε Μπούμπουρα, κύριε Μπούμπουρα, ηρεμήστε, κύριε Μπούμπουρα. Κύριε Μπούμπουρα. Κύριε Φόρτωμα. Κύριε Μπούμπουρα, ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε λίγο. Κύριε Φόρτωμα. Ηρεμήστε λίγο. Κύριε Πρόεδρε. Προφανώς λέμε πράγματα που ενοχλούν τον κύριο Μπούμπουρα. Γιατί έχει έρθει με ρόλο. Γιατί απευθύνεσαι, κύριε Γιώκα, συγκεκριμένα απευθύνεσαι στο Προεδρείο. Κύριε Μπούμπουρα, καθίστε. Κύριε Πρόεδρε. Τι είναι αυτό, κύριε Πρόεδρε? Πάρτε θέση. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπούμπουρα, βγείτε λίγο έξω από την αίθουσα. Βγείτε λίγο να ηρεμήσετε. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπούμπουρα, βγείτε λίγο να ηρεμήσετε. Κύριε Γιώκα, γιατί πυροδοτείτε τη συζήτηση? Κύριε Γιώκα, καταρχήν, ακούστε με λίγο. Κύριε Πρόεδρε, έχω εγώ το λόγο. Καταρχήν, θα μιλήσετε, θα πείτε τη θέση σας,
Δεν θα πείτε για κανέναν, όπως δεν είπε για σας ο κύριος Μπούμπουρας. Ο κύριος Μπούμπουρας δεν γνωρίζει τη διαδικασία. Εγώ μίλησα, κύριε Πρόεδρε. Ανέφερα απευθυνθήκατε προσωπικά στον κύριο Μπούμπουρα. Αφού έγινε αυτό που έγινε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αυτά είναι πρωτόχρονα πράγματα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτή είναι η δικιά σας κρίση. Δεν έχουν εξαναγίνει. Είναι η δικιά σας κρίση. Πείτε την άποψή σας, τοποθετηθείτε. Κύριε Πρόεδρε. Είστε από την αρχή της συνεδρίασης ενοχλητικός επί των καλεσμένων. Επί των καλεσμένων. Διακόψατε τον κύριο Μπούμπουρα και συνεχίζετε την όλη διαδικασία. Κύριε Φόρτωμα, ακούστε με, κύριε Γκιόκα. Μιλήστε, πείτε Μιλάω, τη θέση σας. Δεν με αφήνετε. Δεν με αφήνετε να μιλήσω. Πείτε τη θέση σας και συνεχίστε. Λοιπόν, όχι κύριε Πρόεδρε. Εδώ μπαίνει ένα σοβαρό ζήτημα που πρέπει να επιληφθεί το Προεδρείο και το Προεδρείο της Βουλής. Αυτά που βλέπουμε σήμερα εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι πρωτοφανή και πρωτόγνωρα. Και δεν είναι μόνο η άποψη δική μου, είναι και η άποψη και άλλων βουλευτών. Δεν είναι δυνατόν να τοποθετείτε βουλευτής σε μία επιτροπή του ελληνικού κοινοβουλίου και ένα συγκεκριμένα καλεσμένος να κάνει μορφασμούς, να χειρονομεί και να διακόπτει με αυτόν τον τρόπο. Το Προεδρείο και συνεχίζει. Το Προεδρείο είναι εκτεθειμένο. Το Προεδρείο είναι βαρύτατα εκτεθειμένο. Η κυβέρνηση έχει πολύ σοβαρή ευθύνη και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία για αυτούς που καλεί στην αίθουσα εδώ χωρίς να γνωρίζει το ποιόν τους και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Άρα μιλάτε για τον κύριο Μπούμπουρα και δεν τοποθετήσετε λοιπόν, για τη σημερινή συνεδρίαση και το κάνετε από την είσοδό σας στη συνεδρίαση συνεχίζετε και το κάνετε. Μην προσπαθείτε να βγείτε εσείς προσπαθείτε να το κάνετε. Μην προσπαθείτε να βγείτε από τη δύσκολη θέση. Μην δυναμητίζετε τη συνεδρίαση. Μην δυναμητίζετε. Είστε σε πολύ δύσκολη θέση. Κύριε Γκιόκα, γνωρίζω πολύ καλά. Μην επιβαρύνετε τη θέση σας. Τοποθετηθείτε για το θέμα. Μην επιβαρύνετε τη θέση σας. Εσείς επιβαρύνετε τη θέση σας. Μην επιβαρύνετε τη θέση σας. Τοποθετηθείτε για το θέμα. Αντί. Σας ακούω. Τοποθετηθείτε και μην μιλάτε για τους καλεσμένους και να τους προκαλείτε. Σας παρακαλώ πολύ. Αντί να σας παρακαλώ θέση, πολύ, κύριε Γκιόκα. Κύριε Γκιόκα, εσείς δεν σέβεσαι τους καλεσμένους εδώ και δυναμητίζετε τη ρόλη συζήτηση. Σας παρακαλώ πολύ. Γνώμη κι άλλων. Σας παρακαλώ πολύ, τοποθετηθείτε. Να λέει, τοποθετηθείτε για το θέμα και μην συνεχίζετε όλο αυτό. Τι σας λέτε, παρακαλώ πολύ. Και δεν το αποδοκιμάζετε και δεν το αποβάλλετε από την αίθουσα. Κύριε Γκιόκα, τοποθετηθείτε και για το θέμα. Σας παρακαλώ τώρα. Μην δυναμητίζετε τη συζήτηση. Τι είπε. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι εμείς δεν νομιμοποιούμε αυτή την αθλειότητα. Και καλούμε και τους βουλευτές των άλλων κομμάτων με το χαρακτήρα που πήρε για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, για ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, δυστυχώς η όλη συζήτηση, εμείς δεν μπορούμε να παρευρεθούμε. Και καλούμε και τους άλλους βουλευτές να πάρουν θέση και να αποχωρήσουν, να μην νομιμοποιήσουν αυτή την κατάσταση. Και έχει πολύ μεγάλη ευθύνη το Προεδρείο για αυτούς που καλεί και για τις στάσεις τους εδώ μέσα. Άρα διαφωνείτε από την αρχή για τους καλεσμένους, όχι για τη διαδικασία. Διαφωνείτε με τους καλεσμένους. Κύριε Πρόεδρε. Διαφωνείτε με τους καλεσμένους, κύριε Γκιόκα, και το συνεχίζετε. Από την πρώτη στιγμή. Ολοκληρώσατε, κύριε Γκιόκα. Ολοκληρώσατε, κύριε Γκιόκα. Από την πρώτη στιγμή παρακολουθώ τη συζήτηση με πολύ μεγάλη υπομονή, χωρίς να διακόψω κανένα, παρά τα έσχη που έχουμε ακούσει εδώ μέσα. Και όταν ήρθε η ώρα μου, η σειρά μου να μιλήσω, είχα αυτή την αντιμετώπιση. Και αντί το Προεδρείο να με προστατεύσει για να μπορώ να μιλήσω ελεύθερα, λοιπόν, σιγοντάρισε αυτή τη στάση. Υπάρχει κανένας πολύ μεγάλη ευθύνη. Κανένας δεν σας διέκοψε. Σοβαρά μιλάτε. Αυτή είναι η γνώμη και των υπολείπων. Συνεχίστε να τοποθετηθείτε, εκτός αν θέλετε. Να πάρουμε θέση και... Έχετε ολοκληρώσει, κύριε Γκιόκα. Έχετε ολοκληρώσει. Δεν νομιμοποιούμε εμείς αυτή την αθλειότητα που διεξάγεται με ευθύνη σας για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και καλούμε και τους βουλευτές των άλλων κομμάτων να πάρουν θέση.